Γεια σας, είμαστε από την εκπομπή του Αντιφώνου για την γεωπολιτική. Είμαστε μαζί με τον κύριο Χωραφά. Πρόκειται να κάνουμε το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας για την ουκρανική κρίση. Στο πρώτο μέρος η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε τα γεγονότα της καθ' αυτού του πολέμου. Έτσι δεν είναι. Είχαμε κάνει δηλαδή στην ουσία μια διαγνωστική συζήτηση για το πού η κρίση όλη αυτή θα πήγαινε. Πλέον μας βρήκαν τα γεγονότα ακριβώς τη μέρα που κάναμε την εκπομπή. Είπαμε να δούμε πού θα καθίσει η μπίλια στη ρουλέτα που λέμε. Μπας και κάνουμε μια συζήτηση πλέον γενική με βάση τα γεγονότα έτσι όπως τουλάχιστον εμφανίζονται. Κατά συνέπεια λοιπόν για να πάμε κατευθείαν στη συζήτηση, πού βλέπετε αυτή τη στιγμή να είμαστε? Έχει περάσει ένας μήνας από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Έχει περάσει ένας μήνας. Η κατάσταση στρατιωτικά, γιατί ας ξεκινήσουμε τα στρατιωτικά για να έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ας μην κάνουμε ας πούμε γενικά πολιτικές εκτιμήσεις. Ναι. Η κατάσταση στρατιωτικά νομίζω ότι είναι σταθεροποιημένη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι στρατιωτικοί στόχοι της Ρωσίας σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν επιτευχθεί και σε ό,τι αφορά ας το πούμε κατακτήσεις εδαφών και σε ό,τι αφορά την απενεργοποίηση, αποστρατιωτικοποίηση του Ουκρανικού στρατού. Μετά το πρώτο, τις πρώτες 7-8 μέρες μπόρεσαν να έχουν κάποιους στρατιωτικούς στόχους που στόχευαν στο να διαλύσουν τη στρατιωτική υποδομή της Ουκρανίας και το έχουν καταφέρει αυτό. Όπως επίσης έχουν καταφέρει να πετύχουν τον πρώτο αντικειμενικό σκοπό που λένε οι στρατιωτικοί, που ήταν να δημιουργήσουν το λεγόμενο σενάριο γέφυρα, δηλαδή την κατάκτηση εδαφών από την Κρυμαία έως τον Ντομπάς, να τα ενοποιήσουν αυτά τα εδάφη μεταξύ τους. Και με την εξαίρεση της Μαριούπολης, η οποία είναι θέμα ημερών να πέσει, όλη αυτή η περιοχή πλέον βρίσκεται κάτω από ρωσικό έλεγχο. Δηλαδή έχουν καταφέρει μέσα σε αυτόν τον μήνα ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουν προχωρήσει σε διάφορες άλλες περιοχές. Αλλά νομίζω ότι το συνεκτικό σενάριο από όλα αυτά που μπορεί να έχει κανείς στα χαρτιά, το πιο συνεκτικό σενάριο είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή ότι ενοποιούν αυτές τις περιοχές και βάζουν τη βάση σε ένα επίπεδο, πάλι μιλάω γεωγραφικό, βάζουν τη βάση της δημιουργίας αυτού που παλιότερα ονομαζόταν Νεορωσία, έτσι, σιγά σιγά να διαμορφώνεται. Νομίζω ότι εκεί είμαστε τώρα, σε αυτή εδώ την φάση, και περιμένουμε τώρα να δούμε από εδώ και πέρα ποιες θα είναι οι επόμενες αποφάσεις που θα πάρει το ρωσικό επιτελείο, δηλαδή προς τα πού θα κινηθούν, τι άλλο θα ενσωματώσουν μέσα, τι θα αφήσουν πίσω. Είμαστε ακόμα στον πρώτο μήνα του πολέμου. Εμένα η εκτίμησή μου είναι λίγο διαφορετική. Δεν διαφωνώ με αυτό ότι τελικώς φαίνεται ότι το σενάριο της Νέας Ρωσίας ήταν κατά κάποιο τρόπο εξ αρχής αυτό που είχαν στο μυαλό τους ως στρατηγικό πλάνο. Η εκτίμησή μου είναι, με βάση τουλάχιστον το briefing που έκανε το Ρώσικο Γενικό Επιτελείο, είναι ότι στην ουσία από όλη αυτή την Νέα Ρωσία και από αυτή την λεγόμενη επιχείρηση με την οποία θα ενοποιούσαν όλο αυτό το χώρο, το πιο κέριο στρατηγικής σημασίας σημείο ήταν αναμφισβήτητα το Ντονμπάς. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι το Ντονμπάς, που κατά τη γνώμη μου ήταν εξ αρχής το στρατήγημα, δευτερευόντως ήταν αυτή η ενοποίηση, κατά τη δική μου εκτίμηση, έτσι, προφανώς δεν είναι υποθέσεις όλα αυτά, αλλά με βάση το briefing του Ρωσικού Γενικού Επιτελείου, ειδικά στον Ντονμπάς, οι επιτυχίες δεν είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς το Ντανέτσκ, όπου υποστηρίζουν ότι ελέγχουν το 93%, στο Λουχάνσκ, που είναι επίσης το δεύτερο πολύ σημαντικό
σημείο για το Ντονμπάς κατέχουν μόνο το 53%. Ναι. Αυτό κατά κάποιο τρόπο σημαίνει, πέραν το ότι μπορεί να μην είναι αυτά τα ποσοστά, έτσι, που είναι το πιο πιθανό, εντάξει, ναι, έτσι, σημαίνει ότι εξ αρχής το στρατήγημα του Ντονμπάς είναι ακόμα εκρεμές. Βεβαίως. Ένα άλλο, ναι, ένα άλλο επίσης σημαντικό στοιχείο που το πήραμε κυρίως από την πληροφόρηση του ρωσικού στρατού ήταν το περίφημο έγγραφο για την επικείμενη επίθεση του ουκρανικού στρατού πριν ξεκινήσουν δηλαδή επιχειρήσεις οι ρωσικές. Οι Ρώσοι έδειξαν ένα έγγραφο με το οποίο ο στρατηγός Μπαλάν, ο αρχηγός της Ουκρανικής Εθνικής Φρουράς, διέτασε την επίθεση καταρχήν από αέρος και με βολές πυροβολικού μεγάλου βεληνικούς. Πρώτον, πλήγματα σε ρωσικές θέσεις στον Ντονμπάς και δεύτερον, χερσαία επίθεση. Πάνω σε αυτό υποτίθεται ότι οι Ρώσοι θεμελίωσαν τη δική τους κατά κάποιο τρόπο προληπτική επίθεση, η οποία για μένα διαμορφώνεται ως εξής. Και ακριβώς αυτό το έγγραφο είναι το σημαντικό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι διεξήχθη ως πολεμική επιχείρηση. Δηλαδή, καταρχάς φαίνεται ότι οι Ρώσοι ανέπτυξαν τον λεγόμενο υβριδικό τους πόλεμο, δηλαδή προχώρησαν σε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό πόλεμο στο εσωτερικό, κυρίως της περιοχής του Ντονμπάς. Προχώρησαν σε ψυχολογικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις πληροφόρησης και αντιπληροφόρησης. Δηλαδή προχώρησαν σε όλη την προπαρασκευή τη στρατηγική του λεγόμενου υβριδικού πολέμου. Ακολούθησαν λεγόμενες ασκήσεις που πάντοτε είναι ένα κρίσιμο σημείο στον υβριδικό πόλεμο, γιατί σημαίνει ότι πλέον περνάμε στην κατεξοχήν διεξάγωγη του υβριδικού πολέμου. Οι Ουκρανοί τώρα υπό προφανώς την καθοδήγηση και του αμερικανικού στοιχείου, έτσι, του νατοϊκού στοιχείου, είτε ετοίμασαν μία επιχείρηση για να προλάβουν στρατηγικά πλεονεκτήματα που αποκτούσαν από τον υβριδικό πόλεμο οι Ρώσοι, είτε είχαν ως σκοπό ακριβώς να προκαλέσουν μία γενικευμένη επίθεση του ρωσικού στρατού, την οποία σε δεύτερο επίπεδο θα εκμεταλλευόταν πολιτικά το ΝΑΤΟ. Οι Ρώσοι επίσης υποστηρίζουν το εξής. Καταρχήν, όλες αυτές οι υποθέσεις περί μεγάλης κλίμακος πολέμου στην Ουκρανία και μιας επιστροφής, παραδείγματος χάρη, σε πρότυπα Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν επιβεβαιώνονται. Και οι ίδιοι οι Ρώσοι, ναι, χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις ως ειδικές επιχειρήσεις. Ναι, δεν υπάρχει καταρχήν και επίσημη κήρυξη πολέμου, ούτως ή άλλως. Ναι. Το δεύτερο είναι ένας παραδείγματος χάρη αερόσος αναλυτής, γνωστός, ο Αντρέι Μαρτιάνοφ, μίλησε για αστυνομικές επιχειρήσεις. Ναι, είναι όμως μια δεύτερη φάση αυτή. Ναι. Είναι μια δεύτερη φάση. Μα και την πρώτη φάση, παραδείγματος χάρη των βομβαρδισμών, οι Ρώσοι δεν την είχαν αποκλείσει από τον υβριδικό πόλεμο. Δηλαδή, μιλούσαν για βολές μεγάλης απόστασης, που τον ονομάζουν ένα πόλεμο non-contact, δηλαδή μη επαφής ανάμεσα στις στρατεύματα. Ναι. Έτσι, που είναι μέρος και αυτού του υβριδικού πολέμου. Ενώ επίσης, μέσα στον υβριδικό πόλεμο ήταν ενσωματωμένος και η λεγόμενη στρατηγική γκρίζα ζώνης, η οποία έφτασε ακριβώς, και εδώ νομίζω είναι το κρίσιμο σημείο, στην ανακήρυξη της αυτονομίας των δύο δημοκρατιών, που στην ουσία στη στρατηγική της γκρίζα ζώνης είναι ακριβώς το λεγόμενο τετελεσμένο γεγονός. Δηλαδή, ο Πούτιν είπε, έχουμε πλέον τετελεσμένα γεγονότα, που είναι ακριβώς το αντικείμενο αυτής της στρατηγικής. Μακρηγόρησα. Όχι, δεν, θέλω να πω το εξής σε σχέση με τον Ντονμπάς, γιατί εκεί είναι το σημαντικότερο θέμα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνανε οι Ουκρανοί, το να μαζέψουν τόσο πολύ στρατό σε εκείνη την περιοχή, ακριβώς, ήταν ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος. Ακριβώς. Απογυμνώσανε όλες άλλες περιοχές από δυνάμεις. Οι Ρώσοι, χρησιμοποιώντας τα πυραυλικά τους συστήματα που έχουν μια τεράστια υπεροχή και την αεροπορία και οτιδήποτε άλλο, διαλύσαν την υποδομή από κάτω, σπάσαν τις επικοινωνίες, διαλύσανε την ιεραρχία εντολών. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο γίνεται τώρα στο Ντονμπάς, από ό,τι φαίνεται, είναι
αυτό το οποίο υπάρχει πλέον, αυτό που λένε οι ίδιοι οι Ρώσοι, αυτά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος και δεν τα μεταφράζω λάθος από τα Ρώσικα, τα ονομάζουν κάπως σαν καζάνια. Τους βάλαμε στο καζάνι να βγάζουν. Είναι επιχειρήσεις κόλντρων, τη λένε. Δηλαδή τους βάλεις μέσα, τους κλείνεις, τους περικυκλώνεις και τους κλείνεις μέσα σε ένα... Νομίζω ότι τώρα λοιπόν αυτό το οποίο κάνουν, αυτό φαίνεται από τις κινήσεις δηλαδή, που κάνουν τώρα, είναι να πάνε και να εξαλείψουν τις 70.000 στρατό που έχουν εγκλωβίσει στο καζάνι του Ντομπάς. Θεωρώ ότι αυτό είναι ζήτημα χρόνου. Δηλαδή δεν υπάρχει, είναι ζήτημα χρόνου, έτσι. Το λέω με την έννοια ότι δεν υπάρχουν διέξοδοι διαφυγής, όχι ότι δεν μπορούν να φύγουν από πουθενά, αλλά και να φύγουν οι Ουκρανοί δεν έχουν που να πάνε. Δηλαδή οι αποστάσεις εδώ είναι τεράστιες. Δεν είναι, έτσι, δεν είναι ότι θα πάνε κάπου δίπλα, ας πούμε, και θα γλιτώσουν. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι, όπως και η Μαριούπολη, έτσι, ακόμα έχει 3-4 χιλιάδες, ας πούμε, μέσα υπερασπιστές, και έχουν συγκεντρωθεί όλοι στο μεγάλο συγκρότημα του ατσαλιού εκεί στο λιμάνι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτού του είδους εκαθαριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα γίνουν, δεν αλλάζουν το ότι όλη αυτή η περιοχή, ασχέτως αν ένα κομμάτι τώρα είναι στο 53, ένα άλλο στο 93 ή οτιδήποτε άλλο, αργά ή γρήγορα αυτή η περιοχή θα περάσει κάτω από ρωσικό έλεγχο. Άρα η εδαφική βάση, ας το πούμε, της Νεορωσίας, αν αυτό είναι το σχέδιο, θα υπάρξει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο δεν ξέρουμε, που είναι, γιατί αυτό το ξέρουμε, αυτά που συζητάμε τώρα τα γνωρίζουμε, δηλαδή ξέρουμε ότι είναι λογικές συνέπειες που θα γίνει. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε είναι αν θα πάνε προς την Οδυσσό και πώς θα πάνε, με ποιον τρόπο θα πάνε προς την Οδυσσό, θα πάνε με κάποιο τρόπο. Οι επιχειρήσεις δείχνουν ότι προφανώς φοβούνται αποβατική ενέργεια, γιατί ως γνωστόν οι αποβατικές ενέργειες είναι πιο επικίνδυνες. Είναι επικίνδυνες. Δηλαδή, άρα το θέμα είναι αν θα πάνε, πώς θα πάνε, πώς θα αποκλείσουν. Εξού και η μάχη στο Μικολάεφ, το περίφημο, το οποίο και εκεί όμως αντιμετωπίζουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Βεβαίως αντιμετωπίζουν. Όπως επίσης για όλους, έτσι. Ανοιχτό είναι το θέμα το τι θα κάνουμε με τις πόλεις που περικυκλώνουν. Ναι. Και αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα. Έτσι, και δεν μιλάω για το Κίεβο, μιλάω για τις άλλες πόλεις, το Χάρκοβο και τα λοιπά. Και για τα δύο, το Γενικό Επιτελείο Στρατού είναι ότι δεν είναι μέσα στις προθέσεις μας ούτε η κατάληψη του Κιέβου προφανώς, αλλά ούτε η κατάληψη του Χάρκοβο. Ωραία, αλλά από τη στιγμή που το έχουν περικυκλώσει, αυτό έχει... Και εκεί το εξηγούν αλλιώς. Δηλαδή είπαν ότι αυτές οι επιχειρήσεις είχαν ως σκοπό να αποκόψουν κέρια αστικά κέντρα από την αποστολή ενισχύσεων προς τον στρατηγικό μας στόχο, που είναι το Ντονμπάς, το Λουχάνσκ και το Ντανέτσκ. Ναι, αλλά αν θελήσουν όμως, θεωρώ ότι αν το σχέδιο είναι να φτιαχτεί ένας ενιαίος χώρος, ας πούμε, υπό ρώσικο έλεγχο, τουλάχιστον, ας πούμε, τις πόλεις που βρίσκονται στην Ανατολική Ουκρανία, όπως είναι το Χάρκοβο και τα λοιπά, κάποια στιγμή μετά την πολιορκία θα πρέπει να λύσουν το πρόβλημα. Ναι. Από εδώ και πέρα, αν λύσουν αυτά τα προβλήματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με στρατιωτικές επιχειρήσεις πρώτης γραμμής, όντως, από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα σενάριο τύπου Συρίας, στο οποίο είναι αρκετά έμπειροι οι Ρώσοι, όπου θα πρέπει να έρθουν τώρα μέσα καινούργιες μονάδες να αναλάβουν αστυνομική εκαθάριση, αν το πούμε έτσι, όλης αυτής της περιοχής. Αυτά που έχουν σημασία, γιατί εδώ έχει μια σημασία στο να βλέπουν, και αυτό βλέπουν μπροστά τους, στο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πέρα από τις επιχειρήσεις, οι αντίπαλοι τους, δηλαδή η Ουκρανία και η Δύση συνολικότερα, τι σχέδια έχουν σε σχέση με τον πόλεμο. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι επίσης θα ήμουν συγκρατημένο στο δεύτερο στάδιο κατά κάποιο τρόπο των πολιτικών επιχειρήσεων, που είναι ο πολιτικός έλεγχος στον πόλεμο. Δηλαδή ο πολιτικός έλεγχος των πόλεμων δεν είναι ο πλέον εύκολος. Όχι, ούτε εύκολος είναι, και δεν ξέρουμε επίσης και αν θα έχουν μία, δηλαδή, αν θα έχουν μία λογική να αφήσουν κόσμο να φύγει, το οποίο για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να έχει φτάσει στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή να μην είναι στρατιώτες να σε σκοτώσουν. Ακριβώς. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, στο βαθμό που θα το κάνουν αυτό, υπάρχει και ένα θέμα ανοικοδόμησης, με την έννοια όχι του χτισήματος, αλλά ανοικοδόμησης θεσμών,
να φτιαχτούν κάποιες υποδομές τα λοιπά, ώστε όσοι μείνουν μέσα να μπορούν να ζουν. Βέβαια. Εκεί παραδείγματος χάρη η Δύση έχει πλεονέκτημα. Σαφέστατα έχει πλεονέκτημα, έτσι, βεβαίως έχει πλεονέκτημα, αλλά γι' αυτό νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να πάρει εδάφη, μπορεί να διαχειριστεί. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ολόκληρη την Ουκρανία, έτσι, και να την ανοικοδομήσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν, και ένα ερώτημα αυτό. Δηλαδή, κατά πόσο όντως θα ήθελε, παραδείγματος χάρη, ακόμα και αν είχε τη δυνατότητα να καταλάβει το Κίεβο, κατά πόσο όντως το θέλει, γιατί η περίπτωση, παραδείγματος χάρη, του δικού του ανθρώπου, του Γιανουκόβιτς, ήταν ενδεικτική. Δηλαδή, η περίπτωση Γιανουκόβιτς ήταν μια απόλυτη πολιτική ήττα της Ρωσίας. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος δικός τους, ο οποίος έκανε την αίτηση για να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά το αναφέρουν οι Αμερικανοί, είναι ότι ο Γιανουκόβιτς είχε δεσμευτεί για δύο πράγματα. Πρώτον, για σταθμό LNG στην Μαύρη Θάλασσα, κάτι που αποδεικνύει ότι η Κριμαία ήταν και για άλλους λόγους πάρα πολύ χρήσιμη. Και το ακόμα χειρότερο ήταν δέσμευση για την χρήση των αποθεμάτων σχιστολίθου, που είναι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, μαζί με τα πολωνικά. Ναι. Έτσι, δηλαδή το ερώτημα είναι αν αυτός με τον οποίο ελέγχουν, παραδείγματος χάρη, είναι δικός τους. Ναι, δεν θα μπαίνουν, δεν θα μπουν. Είναι ας, καλά, δεν το συζητάω. Τώρα αυτό να κάνεις πόλεμο σε τόσο μεγάλη πόλη είναι σφαγείο, έτσι. Δεν υπάρχει. Τώρα νομίζω ότι δεν ξέρω, θεωρώ το Κίεβο είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Ακριβώς. Και θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά, και όχι μόνο το Κίεβο. Είναι και η γύρω περιοχή. Είναι πολύ κρίσιμο. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορούν να μπουν στο Κίεβο, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ πλούσια, ειδικά στον αγροτικό τομέα, ίσως είναι το κατεξοχήν έτσι μέρος το οποίο μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί, που σημαίνει ότι αν ελέγξουν θάλασσα, βιομηχανία που είναι το Ντονμπάς, συναγροτική παραγωγή, η Ουκρανία έχει τελειώσει. Ή έχει πάει στην Πολωνία, παραδείγματος χάρη. Ούτως ή άλλως η Ουκρανία. Εγώ θεωρώ ότι και μόνο να ελέγξουν την θαλάσσια ζώνη, ναι, και η Ουκρανία να γίνει ένα περίκλειστο κράτος. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Οικονομικά είναι μη βιώσιμο. Οικονομικά είναι μη βιώσιμο. Βεβαίως αυτό μπορεί να στείλει ακριβώς την Ουκρανία προς την πλευρά της Πολωνίας. Έτσι, κάτι το οποίο για τους Ουκρανούς επίσης είναι ένα πρόβλημα, μάλλον χειρότερο από τη ρωσική κατοχή. Να το πούμε, αλλά εδώ μπαίνουμε στα σενάρια πια της επόμενης μέρας τώρα, έτσι, γιατί πριν συνεχίσουμε να κάνω μια ερώτηση, γιατί ήταν πολύ κρίσιμη στις εξελίξεις μέσα. Πώς βλέπετε την επίκληση των πυρηνικών όπλων από την πλευρά του Πούτιν? Εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο έκανε ο Πούτιν, ας πούμε, όταν έθεσε συναγερμό τις πυρηνικές δυνάμεις, το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Είναι μια χώρα πυρηνική, είναι σε πόλεμο, και όταν είσαι σε πόλεμο δεν μπορεί να μην θέσεις αυτές τις δυνάμεις σε συναγερμό. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή η Ρωσία σε ένα επίπεδο στρατηγικού δόγματος έχει επιλογή δευτέρου πλήγματος, ότι δεν θα κάνει ποτέ πρώτο πλήγμα. Κλιμακώνω για αντικλιμάκωση, για αποκλιμάκωση. Αυτή είναι η πλήγμα. Ωραία. Άρα λοιπόν, τι μένει από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει πυρηνική επίθεση στη Ρωσία με στρατηγικά όπλα, μένουν τα τακτικά πυρηνικά όπλα. Τα λεγόμενα πυρηνικά πεδίου μάχης. Και πάλι η Ρωσία έχει βάλει κάποιους στόχους, ότι πυρηνικά όπλα τακτικά εγώ θα χρησιμοποιήσω αν κάποιος πάει να μπει μέσα στα σύνορά μου και δεν μπορώ να τον ανακόψω, και αν πληγούν σημαντικές περιοχές όπως είναι η Μόσχα ή ξέρω εγώ σημαντικές στρατιωτικές και οικονομικές περιοχές από τον αντίπαλο. Δεν συντρέχουν κάποιοι λόγοι αυτή τη στιγμή για να πούμε ότι θα χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα. Έτσι, δηλαδή με βάση το δόγμα της. Από εκεί και πέρα. Για να προσθέσω και εγώ θέλω μια διάσταση στο ζήτημα. Από εκεί και πέρα τώρα το να μπούμε σε κάποια σενάρια ότι θα τα χρησιμοποιήσει η Ρωσία για κάποιους λόγους προειδοποίησης ή για να δείξει ότι είναι ισχυρή και τα λοιπά, και μην τολμήσετε να κάνετε κάτι παραπάνω, δηλαδή ακολουθώντας το λεγόμενο δόγμα του τρελού, μου φαίνεται πολύ απομακρυσμένη πιθανότητα. Σε αυτό θέλω να προσθέσω, γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν
πολύ πιο λογική επίκληση, ειδικά των τακτικών πυρηνικών όπλων. Καταρχήν, με βάση το δόγμα το πυρηνικό, το ρωσικό, η γνώμη μου είναι ότι η επίκληση των πυρηνικών όπλων, ειδικά των τακτικών, είχε ως στόχο την Πολωνία. Και θα εξηγήσω γιατί. Όχι γενικώς την Πολωνία, αλλά θα εξηγήσω γιατί. Δηλαδή, με βάση το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, υπάρχουν τέσσερα επίπεδα πολέμου. Υπάρχει το εσωτερικό, όπου έχω πόλεμο είτε θρησκευτικής είτε πολιτικής υφής. Εκεί δεν χρησιμοποιώ πυρηνικά όπλα. Υπάρχει ο τοπικός πόλεμος, που είναι ο Ουκρανικός πόλεμος, όπου επίσης δεν χρησιμοποιώ πυρηνικά όπλα. Προφανώς. Μετά όμως πηγαίνουμε στον πόλεμο περιοχής ή τον παγκόσμιο πόλεμο, όπου εκεί είμαι υποχρεωμένος σαν πρόεδρος της Ρωσίας να ενεργοποιήσω τα πυρηνικά μου όπλα. Και το ερώτημα είναι το εξής, που συνδέεται με τα προηγούμενα. Λέμε ότι οι Ρώσοι ελέγχουν το Ντονμπάς, αλλά έχουμε βολές πυροβολικού από την Ανατολική Ουκρανία, οι οποίες πλήττουν θανάσιμα τον Ντονμπάς, με τους λεγόμενους πυράβλους ΤΟΣΚΑ-2. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί από την Ανατολική πλευρά της Ουκρανίας ένα είδος αντάρτικου, το οποίο στην ουσία δεν επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, γιατί ακριβώς έχουν δυνατότητα βολών μεγάλης αποστάσεως. Το ίδιο έχουν και οι Ρώσοι, οι οποίοι έπληξαν ως γνωστόν στο Γιάβοροφ, έπληξαν στρατόπεδα μισθοφόρων κτλ. Το ερώτημα είναι όμως το εξής. Θα μπορέσει η Ρωσία όντως να ελέγξει, χωρίς να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της προς Ανατολάς, από τη στιγμή που οι οπλισμοί αυτοί αποσύρονται σε κατάλληλο χρονικό σημείο στην Πολωνία και επανέρχονται σε δεύτερο επίπεδο, ούτως ώστε να μην υπάρξει η πρόκληση, η νατοϊκή, των βολών από την Πολωνία, αλλά είναι βολές από την Ουκρανία. Οπότε εκεί έχουμε ένα στρατηγική σημασία ανταρτοπόλεμο, όπου ο Πούτιν ήθελε να προειδοποιήσει ότι μπορεί να κλιμακωθεί σε πόλεμο πυρηνικών όπλων, έστω τακτικής σημασίας. Νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο αυτό. Δηλαδή, το να πούμε ότι για να αντιμετωπίσει, ας πούμε, έναν ανταρτοπόλεμο λίγο πιο οργανωμένο, που έχει και λίγο καλύτερα όπλα, θα μπει σε μία λογική να τον αντιμετωπίσει με πυρηνικά. Θεωρώ ότι έχει τις δυνατότητες να τον αντιμετωπίσει με συμβατικά όπλα. Αποδεικνύεται ότι δεν έχει όμως. Γιατί ακριβώς. Φαντάζομαι. Θα πρέπει αυτές τις βολές του ΤΟΣΚΑ-2, παραδείγματος χάρη, να τις εξολοθρεύουν. Υποθέτω ότι θα το κάνουν αργά ή γρήγορα. Θεωρώ ότι για λόγους πολιτικούς δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά για να χτυπήσει, ας πούμε, 10 πυροβολαρχίες. Υπάρχει όμως ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Η μεγάλη υπεροχή των Ρώσων στο επίπεδο των τακτικών πυρηνικών όπλων είναι τεράστια. Δηλαδή, είναι αδέστρος. Δηλαδή, έχουν περίπου 2.000 τακτικές κεφαλές, ενώ οι άλλοι έχουν 200. Σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο έλεγε ότι μπορώ εγώ σε επίπεδο ακραίο βεβαίως, αλλά μπορώ πλέον να βάλω και σε νατοϊκή χώρα με αυτά τα πυρηνικά όπλα στα οποία έχω υπεροχή. Αυτό ισχύει. Αυτό δεν είπε κανείς όχι. Απλά νομίζω ότι πολιτικά δεν το συμφέρει, να το πω έτσι. Όχι. Να εμπλέξει χρήση πυρηνικών όπλων. Σύμφωνα. Μπορούσε να σου πει ότι υπάρχει και αυτό το ακραίο σενάριο και θα πρέπει κάπου να μαζευτείτε. Ναι, αυτό νομίζω ότι το είπαν από μόνοι τους οι δυτικοί αναλυτές όταν ανέπτυξαν το λεγόμενο δόγμα του τρελού που μπορεί να το υιοθετήσει, ας πούμε, ο Πούτιν. Έχω την εντύπωση ότι, εν πάση περιπτώσει, τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, ας πούμε, με αυτούς τους σχετισμούς δυνάμεων και έτσι όπως είναι οι επιχειρήσεις, δεν θα το κάνει. Από εκεί και πέρα, το θέμα της Πολωνίας είναι ένα ανοιχτό θέμα. Για το τι θα γίνει. Έχει να κάνει με τα σενάρια της επόμενης μέρας. Βέβαια. Οπότε πάμε στο πολιτικό, ας το πούμε έτσι, για να συζητήσουμε. Ναι, που δεν είναι ακριβώς πολιτικό, είναι και λίγο στρατιωτικό, με την έννοια τώρα, όπως είπε προηγουμένως, υπάρχει ένας εκτεταμένος ανταρτοπόλεμος. Αυτή τη στιγμή, και να εκαθαρίσει κανείς αυτή την περιοχή, η Ρώση, δηλαδή να εκαθαρίσει την περιοχή που θα έχουν καταλάβει, στην πραγματικότητα πλήρης εκαθάριση δεν υπάρχει. Εδώ πέρα θα κυκλοφορούν διάφορες μικρές ομάδες, οι οποίες θα είναι εξοπλισμένες, θα είναι αντάρτικες, θα είναι οτιδήποτε. Και φαντάζομαι ότι και οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί, επειδή έχουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, την οποία την είχαμε ζήσει και εμείς, από stay behind επιχειρήσεις, δηλαδή από επιχειρήσεις τύπου Gladio, αργά ή γρήγορα
ένα τέτοιο σύστημα Gladio θα το στήσουν στις περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Άρα νομίζω ότι αυτό που λένε, που λέει η Ουάσιγκτον, ότι θα τους σύρωσε ένα καινούριο Αφγανιστάν, είναι αυτή ακριβώς η ιστορία. Έχει μια βάση, ειδικά άμα γνωρίζει κανείς το παρελθόν του Ντονμπάς, έτσι, το οποίο είναι ένα είδος φάρμες της Ανατολής. Βεβαίως. Επομένως, εκεί αφήνουμε ανοιχτό το θέμα, έτσι, αν θα το εκαθαρίσουν οι Ρώσοι, πόσο μπορούν, τι μπορούν να κάνουν. Για μένα είναι ανοιχτό αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ... Σαφέστατα. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι τώρα το εξής. Αν οι επιχειρήσεις μπουν σε μια τέτοια σειρά, πάμε στο πολιτικό θέμα. Δηλαδή, η Δύση και κυρίως οι ΗΠΑ, τώρα μην γελιόμαστε, τι θα κάνει, θα επιμείνει με τη συνέχιση των επιχειρήσεων, θα αφήσει δηλαδή να συνεχίζονται επιχειρήσεις εκεί πέρα, έστω και αν είναι stay behind επιχειρήσεις, θα συνεχίσει τις κυρώσεις. Θα προσπαθήσει αυτό που λέει, που το λέει προς στιγμή, να υπάρξει μια αλλαγή στη Ρωσία και να ανατραπεί η κυβέρνηση Πούτιν. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα, έτσι. Είναι πιο μετά πηγαίνει. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι το λέω με την έννοια την εξής, ότι αυτό, όλα αυτά σημαίνει ότι πάμε σε μια επιμήκυνση του πολέμου. Ναι, βέβαια. Ωραία. Οι Ουκρανοί όμως, το ζήτημα είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, το ζήτημα είναι τουλάχιστον για τους ανθρώπους εκεί στην Ουκρανία, να πάψει να έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Ωραία. Δηλαδή, οι σφαίρες... Άμα πάμε γυρίσει σε επιμήκυνση, δεν θα πάψει. Κατά την γνώμη μου, η επιμήκυνση θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο πόλεμος κατά κάποιο τρόπο θα πάρει περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποιες σποραδικές συγκρούσεις, μα πάντοτε έχει. Και από το 2014 και μετά έχει συνέχεια ο χώρος. Συμφωνώ. Απλά έχω την αίσθηση ότι οι Ουκρανοί, επειδή βγήκαν πρώτοι με τον Ζελένσκι και ζήτησαν, είπαν δηλαδή, ότι εμείς συμφωνούμε τέλος πάντων σε μια βάση να μείνουμε, να ουδετεροποιηθούμε εδώ πέρα και να δούμε και τα προβλήματα του Ντομπάς και της Κρυμαίας και τα σχετικά. Δείξανε σε μια πρώτη φάση ότι δεν θέλουν μεγάλη επιμήκυνση του πολέμου. Μέχρι. Οι δυτικές χώρες όμως δεν περπατάνε με το ίδιο βήμα. Γιατί τους συμφέρει. Τους Ουκρανούς. Ενώ τους Ουκρανούς δεν τους συμφέρει η επιμήκυνση, αλλά τη Δύση προφανώς τη. Ακριβώς. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν αυτή η διχογνωμία, η αίσθησή μου είναι ότι θα λειτουργήσει υπέρ της Ρωσίας. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αν επιμηκυνθεί ο πόλεμος, θα επιμηκυνθούν και οι συμβατικές επιχειρήσεις. Η Ρωσία θα καταλάβει νέα εδάφη, θα ολοκληρώσει αυτή την Ρωσία με τον α ή β τρόπο και από εκεί και πέρα ό,τι εγγράφεται στο έδαφος δεν αναιρείται εύκολα μετά με συνθήκες και συνομιλίες και οτιδήποτε άλλο. Άρα πάμε μετά πιο λογικά στη διάσπαση της Ουκρανίας. Ναι. Έτσι, στη δημιουργία τουλάχιστον δύο κρατών. Ναι. Δηλαδή στην Νεορωσία που θέλουν οι Ρώσοι και σε ό,τι απομείνει από την υπόλοιπη Ουκρανία, ναι, βγάζοντας απ' έξω το τι θα θέλει η Πολωνία ή κάποιες άλλες δυτικές χώρες να πετύχουν... Έτσι, από αυτή την ιστορία. Να θυμίσω έτσι ότι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο οποίος καταλάβαινε πάρα πολύ καλά το τι γινότανε και είχε μια τεράστια εμπειρία γεωπολιτική, αποκαλούσε την Πολωνία η άπλιστη Ιένα της Ευρώπης, η οποία πάντα πήγαινε να αρπάξει κάποια κομμάτια, έτσι, από το πτώμα το οποίο υπήρχε γύρω-γύρω. Επομένως, δεν πρέπει να λέω. Οι Ουκρανοί έχουν πολύ πικρή πείρα από την. Έχουν πολεμήσει, όσο έχουν πολεμήσει τους Ρώσους, έχουν πολεμήσει και τους Πολωνούς. Ακριβώς. Ακριβώς. Επομένως, εδώ έχουμε ένα ανοιχτό θέμα. Ήδη διάφορα ρωσικά μέσα, μπορεί να είναι τώρα απλά ρεπορτάζ, έτσι, οτιδήποτε άλλο, αρχίζουν και συζητούν για το ενδεχόμενο μιας προσέγγισης μεταξύ της Ρωσίας και της Πολωνίας για το θέμα του Καλίνιγκραντ, δηλαδή για να δοθεί ένας ελεύθερος διάδρομος που θα ενώσει το Καλίνιγκραντ με ρωσικά εδάφη και έναντι αυτού ότι οι Ρώσοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πάρουν οι Πολωνοί εδάφη από την Πολωνία, από την Ουκρανία. Από την Ουκρανία. Ναι. Όπως ας πούμε το ίδιο ισχύει και για το θέμα της Πριντιστερίας, ότι υπάρχει μια συζήτηση, ναι, η οποία γίνεται κάτω από το τραπέζι με κάποιες χώρες
για το θέμα της Περνιστερίας. Δηλαδή, ναι, στο αν θα ενοποιηθεί με τη Ρωσία, πώς θα ενοποιηθεί. Είναι η επέκταση της Νέας Ρωσίας, είναι η Περνιστερία. Και έχουν και 100.000 στρατό. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, επομένως, αυτά τώρα βρίσκονται... Το δικό μου ερώτημα όμως είναι το εξής εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο όντως η Ρωσία μπορεί να ελέγξει κάτι γνώμη πολιτικά, ειδικά τον Ντονμπάς. Η Κρυμαία ήταν μια πιο εύκολη. Αλλά ας υποθέσουμε ότι την ελέγχει. Το ερώτημα για τη Δύση είναι αν κατά πόσο αυτό, σαν πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο, θα είναι ανοιχτό, γιατί αυτές οι περιοχές δεν πρόκειται να αναγνωριστούν. Έτσι. Θα είναι ένα διαρκές πρόβλημα πολιτικού πολέμου, το οποίο ούτως ή άλλως υπάρχει στην Ουκρανία. Δηλαδή, ούτως ή άλλως οι Αμερικανοί παίζουν ένα παιχνίδι, πώς το λένε, πολιτικό, το οποίο είναι μια σφήνα η οποία δεν λύνεται. Και η στόχευση της Αμερικής είναι ακριβώς να μην λυθεί αυτό το πρόβλημα. Να είναι ανοιχτό. Έτσι, ούτως ώστε ακριβώς να μην μπορέσει να ελέγξει η Ρωσία το κεντρική σημασία ζήτημα της κεντρικής Ευρώπης, η οποία μαζί με τον κεντρικό Κάφκασο και την κεντρική Ασία είναι στην ουσία το λεγόμενο γεωπολιτικό ζήτημα από την εποχή του Μεγάλου Παιχνιδιού. Από τον Μακίντερ και από όλους αυτούς. Άρα, το δεύτερο που θα ήθελα να προσθέσω εδώ είναι ότι πραγματικά το μεγάλο στρατήγημα για την Δύση δεν ήταν ακριβώς η Ουκρανία, αλλά ήταν ακριβώς ο αποκλεισμός της Ρωσίας από την Ευρώπη. Εκεί πάμε σε ένα πολιτικό πόλεμο, στον οποίο όντως η Δύση πέτυχε πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ναι. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, προφανώς, γιατί όπως παρατηρήσαμε, η Ευρώπη κυριολεκτικά υποτάχθηκε στην βούληση. Τότε θα πάμε στο σενάριο, το οποίο νομίζω και αυτό είναι γνωστό, της δημιουργίας του νέου παραπετάσματος. Δηλαδή, τα εδάφη τα οποία έχει καταλάβει η Ρωσία, η Νεορωσία, πώς θα είναι όλο αυτό, μαζί με την Λευκορωσία και τα λοιπά, δημιουργείται ένα νέο σιδηρού παραπέτασμα, το οποίο είναι αυτό που είναι. Τώρα, αν σε αυτό το σιδηρού παραπέτασμα η Ουκρανία θα είναι ενιαία ή θα κοπεί, δηλαδή θα φύγει κι άλλο ένα κομμάτι από την Πολωνία ή οτιδήποτε άλλο, είναι στον αέρα. Κανείς δεν ξέρει το τι πάει να γίνει. Επίσης, έχω την εξής αίσθηση. Το είπατε προηγουμένως. Ωραία. Θα φτιάξουν λοιπόν οι Ρώσοι την Νεορωσία. Πολύ ωραία. Δεν θα την αναγνωρίσουν δυτική, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν αναγνωρίσαν ούτε τον Ντομπάς, ούτε την Κρυμαία, τίποτα δεν αναγνωρίσαν. Αλλά αυτό όμως δεν τους εμπόδισε. Ούτε την Οσετία, ούτε τον Αγκόρνο Καραμπάχ, ούτε. Τίπα, δεν τους εμπόδισε δηλαδή να έχουν εκεί πέρα, να έχουν σχέσεις, να έχουν εμπορικές σχέσεις, μια χαρά, να συζητάνε τώρα στα πλαίσια των συμφωνιών του Μίνσκ, να περνάει η ώρα, να μην λέμε τίποτα δηλαδή. Δεν τους εμπόδισε τίποτα από όλα αυτά, έτσι. Ναι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ασχέτως αν αναγνωρίσουν ή δεν αναγνωρίσουν οι δυτικοί αυτό που πάνε να κάνει η Ρωσία, για τη Μόσχα έχει σχετική σημασία αυτό. Ναι. Έτσι, έχει εναλλακτικές λύσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι για αυτήν τεράστιο πρόβλημα να ρίξει ένα μεγαλύτερο μέρος του βάρους της προς την Ασία. Όπως επίσης, δεν είναι και δεδομένο ότι μπορεί η Δυτική Ευρώπη, εμείς δηλαδή εδώ πέρα, να αποκοπούμε από τη Ρωσία. Όχι μόνο ενεργειακά, και γενικότερα. Ναι. Δεν είναι δεδομένο. Όταν ας πούμε βγαίνουν όλοι και λένε τα επόμενα σχέδια τα οποία θέλουμε για ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία θέλουν 5, 7, 8 χρόνια για να γίνουν. Τόσα θέλουν. Το LNG στην ουσία θέλει εγκαταστάσεις που είχες. Παρά τα αυτά όμως, αυτό στρατηγικά σημαίνει ότι όντως η Αμερική έχει επιτύχει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει γίνει η πρώτη παραγωγός, θα γίνει μάλλον, είναι στην ουσία δεύτερη ή τρίτη αυτή. Αλλά ότι μέσα στη δεκαετία θα είναι η πρώτη παραγωγός LNG και ότι θα τροφοδοτεί σχεδόν, όχι αποκλειστικά, αυτό είναι αδύνατο, έτσι, αλλά θα είναι στην ουσία ο κύριος πάροχος πετρελαίου στην Ευρώπη, ακόμα και αν οι τιμές είναι υψηλές, πράγμα που συμφέρει την Αμερική, γιατί το LNG δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αλλιώς έναν αγωγό που έρχεται από τη Ρωσία. Συν βεβαίως αυτό που δεν έχει προσεχθεί πολύ, η λεγόμενη σχιστολιθική επανάσταση, η οποία μπορεί να είναι ακριβή. Μπορεί να είναι επιζήμια για το περιβάλλον, αλλά στην ουσία οδήγησε στην πλήρη ενεργειακή αυτονομία της Αμερικής και την απελευθέρωση της αγοράς του LNG. Ναι. Έτσι. Το γεγονός δηλαδή ότι το πρώτο μεγάλο αβαντάζ της Ρωσίας, που ήταν ακριβώς η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης, σε περίπου 10 χρόνια πιθανότατα θα είχε υποχωρήσει,
Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα, μια στρατηγική νίκη της Αμερικής, πολύ μεγάλη κατά τη γνώμη. Επί της Ευρώπης. Και επί της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη θα ζημιωθεί τουλάχιστον για μια δεκαετία. Έτσι. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, το θέμα, αν ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν και έχουν στρατηγικές νίκες επί της Ευρώπης, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που έχει σαν αποτέλεσμα είναι μια επίπλαστη ενότητα της Δύσης. Για τους Αμερικανούς, ο αποκλεισμός της Ρωσίας από την Ευρώπη ήταν στρατηγική σημασία. Βεβαίως. Υπάρχουν οι απόψεις στη Ρωσία, και παραδείγματος χάρη διάβαζα μια έκθεση της Rand Corporation που έλεγε ότι ούτως ή άλλως η Ρωσία θέλει να εγκαταλείψει σιγά σιγά την Ευρώπη. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύουν. Ούτε και εγώ το ξέρω. Συμφωνώ. Το έχω δει και εγώ. Δεν είναι σίγουρο. Αλλά το ερώτημα είναι επίσης κατά πόσο όντως η Ανατολή είναι κάτι που θα βοηθήσει όντως τη Ρωσία και θα αντικαταστήσει μια αγορά όπως η Ευρωπαϊκή. Και δευτερευόντως, το ίδιο ισχύει και για την Κίνα. Ναι. Δηλαδή η ελπίδα, παραδείγματος χάρη, και όντως, δηλαδή η Ρωσία έχει την ασύμμετρη, ας το πούμε έτσι, δυνατότητα, όχι ακριβώς να κερδίσει τη Δύση, έχει όμως τη δυνατότητα να κάνει σοβαρότατες ζημιές, ειδικά στη λεγόμενη δολαριοποίηση της οικονομίας. Έτσι. Βεβαίως. Αυτή είναι ένα ασύμμετρο χτύπημα τεράστια σημασία. Συμφωνώ. Αυτό και οι κυρώσεις, παραδείγματος χάρη, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, γιατί η Ρωσία όντως έχει τη δυνατότητα ασύμμετρων χτυπημάτων προς την Δύση που μπορεί να είναι πάρα πολύ κέρια. Εγώ έτσι, συμφωνώ απολύτως. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο νομίζουν οι δυτικές πρωτεύουσες. Δεν έχουν σταθμίσει ακριβώς που θα πάνε όλες αυτές οι ιστορίες. Η σχέση Ρωσίας και Κίνας τώρα αρχίζουν και ανακαλύπτουν, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες έκπληκτοι ότι είναι πιο βαθιές από αυτά που νομίζανε. Ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο από πίσω, τουλάχιστον έστω σε ένα βραχυχρόνιο ορίζοντα. Έτσι δεν υπάρχει, λέω. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, στην Ανατολή, που λέγεται Ινδία. Δηλαδή δεν το έχουμε παρατηρήσει, αλλά η Ινδία είναι κάθετα αντίθετη απέναντι στην οποιαδήποτε οικονομική επέκταση της Κίνας και του περίφημου. Βεβαίως. Απλά η κυριολεξία την περικυκλώνει. Βεβαίως. Αφήνω στην άκρη τη στρατηγική σχέση της Κίνας με το Πακιστάν, που ως γνωστόν η τεράστια σύγκρουση. Ναι, όχι. Μα εδώ υπάρχουν προβλήματα μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας διασυνοριακά, χρόνια έχουν πολεμήσει μαζί κτλ. Νομίζω όμως ότι σε ένα βραχυχρόνιο ορίζοντα, αν θέλουν να ανατρέψουν κάποια στοιχεία της ηγεμονίας της Δύσης σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούν να τα βρουν. Μπορούν όντως να προκαλέσουν σοβαρά πλήγματα. Ακριβώς. Λοιπόν, μακροπρόθεσμα όμως το πρόβλημα είναι. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα, έτσι. Ναι, το βραχυπρόθεσμο δεν είναι το πρόβλημα. Το βραχυπρόθεσμο πλέον είναι η δεκαετία αυτή. Ακριβώς. Αυτό για τη δεκαετία. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 5, 6, 7, 8 χρόνια. Ναι. Ό,τι θα παιχτεί. Εγώ νομίζω ότι και η Ινδία σιγά σιγά μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω προχτές έγινε και μια συνάντηση Ινδίας και Κίνας σε επίπεδο εκπροσώπων των Υπουργείων Εξωτερικών. Δεν ξέρω τι συζητήσανε, δεν λέγανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει σημαίνει ότι μπορεί όλοι να δούνε μεταβολές στο παγκόσμιο σύστημα που είναι υπέρ τους. Μπορεί. Όλοι μαζί. Έτσι, αυτό όχι... έχει όμως και ένα δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή, ωραία, θέλεις να ενοποιήσεις την Ανατολή. Ωραίο. Είναι στρατηγική σου, πώς το λένε, στρατηγική σου στόχευση. Έχεις τη δυνατότητα να φτιάξεις μια αγορά όπως έχει φτιάξει, παραδείγματος χάρη, η Αμερική με την Ευρώπη, δηλαδή μια φιλελεύθερη αγορά. Γιατί μιλάμε για κράτη στα οποία υπάρχουν πολιτικά πρότυπα τα οποία δεν επιτρέπουν τη μεταξύ τους. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και τα λεφτά που έρχονται στην Κίνα είναι αμερικάνικα λεφτά. Είναι λεφτά που προέρχονται από ζήτηση του φιλελεύθερου αμερικανικού κόσμου και του ευρωπαϊκού. Mm-hmm. Πού θα τα βρεις μετά αυτά για να τα αντικαταστήσεις? Έχεις τη δυνατότητα να φτιάξεις εσωτερικά τη δική σου αγορά όπως την έφτιαξαν οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι? Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά είναι στο τραπέζι, τα ψάχνουν. Έτσι. Υπάρχουν οικονομικές υποδομές, υπάρχουν θεσμοί οικονομικοί ενιαίοι που έχουν φτιάξει. Δεν ξέρω πώς θα τους προχωρήσουν. Το πρόβλημα όμως αυτή τη στιγμή είναι στο βραχυπρόθεσμο για αυτούς. Όντως. Είναι στο βραχυπρόθεσμο. Όπως ας πούμε, έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία αν τελικά θα δεχθεί η Σαουδική Αραβία να κάνει το πετρολίου. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα αυτά μετράνε σε αυτή εδώ τη φάση, αυτά μετράνε, έτσι. Βέβαια.
Και όλα αυτά, το λέω τώρα για να μην, γιατί μπορούμε να κάνουμε 100 αναλύσεις, ας πούμε, για το τι μπορεί να γίνει παγκοσμίως. Ναι, όλα, όλα αυτά τα σχέδια, κανένα σχέδιο από αυτά δεν είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, που είμαστε εμείς μέλη. Αυτό είναι, αυτό είναι το θέμα μας. Έτσι, το πρόβλημα μας λοιπόν είναι ότι ή θα βρούμε έναν τρόπο να η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα ήμασταν απ' έξω, δεν θα μας ενδιέφερε. Αλλά επειδή είμαστε μέσα, ή θα βρούμε έναν τρόπο να υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δάλος θα είναι η πρώτη που θα πάει στον πάτο μετά την Ουκρανία. Ναι. Εκεί όμως βλέπω ένα πρόβλημα όντως ευρωπαϊκό, παλιό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει, ακόμα και στο φιλελευθερισμό τον ευρωπαϊκό, υπάρχει ένα συντηρητισμό, τον οποίο κατά κάποιο τρόπο τον επιδιορθώνει, ας το πούμε έτσι, ο αμερικάνικος φιλελευθερισμός. Δηλαδή υπάρχει μια αιμονή της Ευρώπης προς την οποία έρχεται η Αμερική πάντοτε. Δηλαδή, ας πάρουμε παράδειγμα την κρίση στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δεν υπήρχε κανένα πολιτικό μοντέλο. Δηλαδή, σαφέστατα, βεβαίως. Σήμαινε ότι όταν αποσύρθηκαν οι Αμερικανοί, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, η Ευρώπη έγινε απολύτικη. Ναι. Το πρόβλημά μας είναι, εκτός από τη γενική εικόνα, το πρόβλημά μας είναι και ορισμένα πράγματα και αυτά βραχυχρόνια. Δηλαδή, η Ευρώπη το επόμενο διάστημα πρέπει να επιβιώσει. Επειδή θα έχει διάφορα προβλήματα. Τεράστια. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι όταν αυτή τη στιγμή γίνεται σύνοδος κορυφής και δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση το τι θα κάνουν για την ενέργεια ή, εν πάση περιπτώσει, παίρνονται αποφάσεις του επίπεδου φτιάξαμε τον Ευρωπαϊκό Στρατό των 5.000 ατόμων. Ναι, 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 ναι. Είμαστε δηλαδή αλλού. Η περίφημη στρατικοποίηση της Γερμανίας, η οποία στην ουσία απλώς ήταν καταβολή μεγαλύτερου βαλαντίου προς το ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Και κατευθείαν, ας πούμε, κατευθείαν θα πάει να αγοράσει F-35. Δεν θα πάει να πάρει Ραφάλ γαλλικά, ας πούμε, ευρωπαϊκά. Η Eurofighter, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, όλα αυτά δείχνουν μια δύσκολη κατάσταση στην οποία εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα και δυστυχώς η άρξοπολιτική τάξη δεν εννοεί να καταλάβει. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ναι. Ότι είμαστε μέσα σε αυτό το καζάνι εμείς. Πολύ σωστή η μεταφορά. Καζάνι. Εμείς είμαστε σε αυτό το καζάνι. Είμαστε σε αυτό το καζάνι. Σωστό. Λοιπόν, πολύ σωστό. Οπότε εκεί νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει να είναι η στόχευσή μας. Ωραία. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο, αν καταλαβαίνω καλά τα λόγια σας, έτσι, και για να κάπως σιγά σιγά να κλείσουμε, έχουμε 3-4 λεπτά από ό,τι καταλαβαίνω. Το πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αναδύεται για μας, όπως το λέτε, δηλαδή που ανήκουμε στην Ευρώπη, σε τελική ανάλυση και εγώ από τη Γαλλία μιλάω, για μας το πρόβλημα είναι ένα είδος πολιτικής αυτονομίας. Θα έλεγα πιο πολύ πολιτικής εσωτερικής ενίσχυσης για να έχουμε ένα resilience, μια ανθεκτικότητα. Ναι, ωραία. Γιατί, λοιπόν, και μια και το λέμε αφού κλείνουμε, θέλω να βάλω στο τραπέζι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε, γιατί θέλει σκέψη. Το πρόβλημα το ότι η Δύση είναι διασπασμένη είναι γεγονός. Η Τουρκία δεν υπογράφει, δεν κάνει κυρώσεις, το Ισραήλ το ίδιο. Το ερώτημα είναι το εξής. Εμείς, επειδή ας πούμε αυτή τη στιγμή εμπλεκόμαστε, ποιο μας συμφέρει να είναι το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου στην Ουκρανία? Ένα αποτέλεσμα στο οποίο θα βγει ενισχυμένη η Ουκρανία ή η Ρωσία, πάντα όμως, όχι γενικά, πάντα σε σχέση με την Τουρκία. Γιατί έχουμε ένα στάθμητο παράγοντα εμείς. Να το πω, πώς θα υποφεληθεί λιγότερο δυνατόν η Τουρκία από αυτές τις εξελίξεις? Η γνώμη μου είναι ότι επειδή ακριβώς οι εξελίξεις μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου έφεραν την Τουρκία στο πλεονεκτικό πεδίο να είναι η μόνη νότια ευρασιατική δύναμη και ταυτόχρονα η Ρωσία να είναι η μόνη βόρεια ευρασιατική δύναμη. Mm-hmm. Σημαίνει δηλαδή ότι το στρατηγικό κενό ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις έπαψε να ελέγχεται από τη Σοβιετική Ένωση. Η Τουρκία προφανώς ανέλαβε ένα ρόλο ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ευρύτερος. Για μας είναι ποιος θα ελέγξει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο αυτόν χώρο, έτσι, και ποιο είναι το συμφέρον μας προς αυτή την κατεύθυνση. Ακριβώς. Αυτό. Από την άλλη πλευρά, ναι.
Συγγνώμη. Το πρόβλημα μας δεν είναι, το πρόβλημα μας δεν είναι να καταδικάσουμε τον Πούτιν που έκανε την εισβολή. Δεν τον καταδικάσουμε. Εννοείται ότι είναι καταδικαστέα η εισβολή. Έτσι, από την άποψη του διεθνούς δικαίου, δεν νομίζω ότι συζητάει κανείς τέτοια πράγματα. Ούτε είναι να παίξουμε μπάλα, είμαστε μισή με τους Ρώσους και μισή με τους Ουκρανούς. Ναι. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα και το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ενισχύοντας ή μη ενισχύοντας μελλοντικά την Τουρκία, είναι αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Απλώς να θέσω εδώ τώρα ένα ερώτημα. Αν παραδείγματος χάρη η Ρωσία και πάλι ελέγξει την Κεντρική Ασία, τον Κεντρικό Κάφκασο, είναι υπέρ των συμφερόντων μας ή ακριβώς η Τουρκία γίνεται πλέον η επέκταση της Ευρασίας και της λεγόμενης καρδιάς της γης προς την παγκόσμια νήσο. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη αυτό το χώρο τον έλεγχε η Αμερική, θα μας συνέφερε περισσότερο? Ναι, θα πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό το πράγμα θέτω στο τραπέζι, γιατί αυτή είναι η συζήτηση η οποία δεν υπάρχει. Ναι. Αυτή η συζήτηση δεν υπάρχει. Και θα πρέπει να γίνει, νομίζω. Και θα πει, για μένα, για να θέσω και το ζήτημα, επειδή το ζήτημα, όπως είπατε, είμαστε στο ίδιο καζάνι, είμαστε στο ευρωπαϊκό καζάνι, για μένα το πρόβλημα είναι μια μορφή, κατά κάποιο τρόπο, αυτονομίας, χωρίς παρά τα αυτά να κόβει δεσμούς με τον Ατλαντικό παράγοντα, γιατί ο Ατλαντικός παράγοντας είναι πάντοτε ένα στρατηγικό βάθος για την Ευρώπη. Σωστό. Εντάξει, δηλαδή σωστό. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την εκτίμηση, την γεωστρατηγική, την γεωπολιτική γεωστρατηγική της Αμερικής, ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από την καρδιά της γης. Οπότε χρειάζεται ένα στρατηγικό βάθος. Ναι. Χρειάζεται τη λεγόμενη Τάφρο, χρειάζεται το χαράκωμα της Γαλλίας, την Τάφρο της Αγγλίας. Ακριβώς. Τα στενά, Βεβαίως. Όλα αυτά. Βεβαίως. Άρα όλα αυτά είναι σε μια πλάστιγκα που θέλει πολύ συζήτηση αυτό για να δούμε πού πέσουμε. Θέλει μια συζήτηση επαναπροσδιορισμού στρατηγικής. Ναι. Δεν μπορούμε να πάμε με τη στρατηγική που είχαμε μέχρι σήμερα να αντιμετωπίσουμε τα καινούργια γεγονότα και τις καταστάσεις που θα δημιουργήσουν. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, και οι πολιτικές δυνάμεις εδώ μάλλον είναι σε άλλο μήκος κύματος. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα γενικότερα ευρωπαϊκό, πιστεύω. Από τη δική μου πλευρά, ένα ζήτημα πολιτικής αυτονομίας, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν θα κόψει τους δεσμούς με τον φιλελεύθερο κόσμο της Αμερικής. Αλλά οπωσδήποτε η ετερονομία αυτή τη στιγμή στο επίπεδο των αποφάσεων της Ευρώπης, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, όπου η ετερονομία είναι σχεδόν οριακή, δηλαδή, οπωσδήποτε δεν συμφέρει την ίδια την Ευρώπη. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ καθόλου. Οπότε ας αφήσουμε αυτά, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, ας αφήσουμε αυτά τα ερωτήματα ανοιχτά. Ωραία, ωραία. Και να, με την υπόσχεση να συνεχίσουμε αυτού του είδους τις συζητήσεις, οι οποίες νομίζω γίνονται σε καλό κλίμα και είναι και παραγωγικές, για το μέλλον. Βεβαίως, με ευχαρίστως. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χωραφά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.